Καλησπέρα παιδιά, CheckTechNow, Κώστας εδώ. Καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα eBay unboxing. Πάμε να δούμε όμως τι έχουν μέσα τα πακέτα που ήρθαν, γιατί είναι αρκετούτσικα και θα ήθελα να σας τα δείξω. Το πρώτο, τα βλέπετε εδώ, έχει και άλλα. Το πρώτο είναι αυτό εδώ. Το συγκεκριμένο με εκβιάζει ο αδερφός μου να το ανοίξω πώς και πώς. Πάμε να δούμε τι είναι. Ωραίο είναι. Δεν καταλάβατε. Λογικό. Να τα ανοίξω με προσοχή. Είναι ένα πορτοφόλι, αρκετά όμορφο, αρκετά οικονομικό θα έλεγα. Γενικά αυτά τα πορτοφόλια είναι αρκετά φθηνά, στο eBay τουλάχιστον θα τα βρείτε σε πολύ καλές τιμές, παίζει και κάτω από 3-4 ευρώ. Πιο φθηνά, ναι, και έχουν πάρα πολλές επιλογές, η ποιότητα τους είναι αρκετά ικανοποιητική, δεν είναι κάτι super ακριβό, αλλά τα λεφτά τους θα τα βγάλουν και με το παραπάνω. Προσωπικά το δικό μου πορτοφόλι είναι από το eBay, το έχω αγοράσει με 1,5 ευρώ και είναι πάνω κάτω σαν κι αυτό. Πολύ καλό, θα σας δείξω το link στην περιγραφή να το έχετε. Γενικά τσεκάρετε τις περιγραφές, έχω όλα τα πράγματα πλέον που ανοίγω και αν κάποια από αυτά δεν υπάρχουν πια, σας λέει πιθανά να βρείτε παρόμοια, παραπλήσια αντικείμενα. Οπότε καλό είναι να βλέπετε τι έχει και τι δεν έχει. Και περνάμε γρήγορα στο επόμενο. Είναι αυτό εδώ. Πείτε μου, σας έλειψαν τα προϊόντα του ενιδρίου. Λογικά πρέπει να είναι. Θα δούμε τι θα είναι. Ναι, φίλτρο. Είναι ένα φίλτρο ενιδρίου. Αυτό ήτανε. Λοιπόν, σε καλή μεριά. Χωρίς πολλά. Τα όσοι ασχολείστε, θα έχω επίσης και γι' αυτό το link στην περιγραφή. Και συνεχίζοντας το unboxing μας, πάμε στο επόμενο πακέτο. Είναι αυτό εδώ. Μικρό και μάλλον κατάλαβα ότι είναι από την υφή και μόνο. Ψαλίδι. Το συγκεκριμένο είναι κάτι το οποίο φαίνεται τελείως διαφορετικό στο eBay. Θα σας δείξω και την εικόνα αν κάπου εδώ θα τρέξει, να δείτε πως ήταν στη διαφήμιση που είχε. Είναι τελείως διαφορετικό εκεί, τελείως διαφορετικό εδώ. Γι' αυτό θέλει μεγάλη προσοχή. Είναι αυτό εδώ, είναι ένα stand, όπως καταλάβετε είναι απλά ένα σίδερο που κάποιος το τσαλάκωσε και για κάποια φάση μου ζήτησε 60 λεπτά για αυτό, το κέρδισα και καλά σε μια δημοπρασία. Βέβαια το αστείο είναι με το συγκεκριμένο ότι επειδή άργησε υπερβολικά πολύ, ζήτησα τα χρήματά μου πίσω, οπότε μου έστειλαν τα λεφτά πίσω και τώρα που το βλέπω ακόμα και για 60 λεπτά το συγκεκριμένο είναι υπερβολικά πολλά τα 60 λεπτά που ζητούσε. Τέλος πάντων, αυτό εδώ είναι ένα stand τηλεφώνου που μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε. Kleinwein. Απλά εγώ το είχα δει, νομίζω ότι είναι πολύ πιο μεγάλο, πολύ πιο τεράστιο. Γι' αυτό θέλει προσοχή πολλές φορές. Αν και πολλές φορές μπορούμε να την πατήσουμε χωρίς να το κάτω καταλάβουμε. Και πάμε και στο επόμενο πακέτο μας. Το επόμενο πακέτο είναι κάτι το οποίο μάλλον έκανα βλακία που το πήρα. Γιατί δεν ήμουν προσεκτικός και μάλλον την πάτησα. Να σας δείξω να δείτε, να μου πείτε και εσείς τη γνώμη σας. Ξέρετε ότι έχω πάρει το PS Vita, σας έχω δείξει στο Instagram φωτογραφίες, σας έχω δείξει φωτογραφίες στο Facebook, έχετε δει και βιντεάκια νομίζω που το δείχνω. Ήθελα πάρα πολύ να αγοράσω μια θήκη για να το βάλω μέσα και να το προστατεύω. Το θέμα μου ποιο είναι? Δεν ήξερα ότι υπάρχουν δύο μοντέλα. Βασικά ήξερα ότι υπάρχουν δύο μοντέλα, αλλά δεν ήξερα ότι διαφέρουν τόσο πολύ το ένα από το άλλο. Υπάρχει το 1002 ή το 1004, δεν θυμάμαι ποιο είναι αυτό το οποίο έχω εγώ. Και υπάρχει και το άλλο το οποίο είναι το 2004 ή 2002, δεν θυμάμαι ποιο. Τέλος πάντων, 2000, κάπως έτσι. Βασικά θα σας πω αμέσως. Το δικό μου είναι το 2004, ναι, και το 2004. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό εδώ είναι για το slim υποτίθεται. Εδώ πέρα τα κουμπιά του και καλά είναι τελείως διαφορετικά. Βλέπετε είναι στρογγυλό. Αυτά είναι πιο στρογγυλά τα buttons. Ενώ σε αυτό εδώ τα buttons είναι πιο μακρόστινα. Όπως βλέπετε ήδη του φοράω αυτό εδώ, το οποίο είναι τρομερά βολικό. Παίζει να το έχετε δει σε άλλο eBay unboxing πιο πριν. Και ας το δοκιμάσουμε, αν και δεν νομίζω πλέον να το παίρνει, γιατί παρά σας είπα ότι είναι για άλλο. Εδώ κάθεται καλά, τουλάχιστον έτσι φαίνεται. Ναι, είναι για το Slim, βλέπετε δεν κλείνει, οπότε εγώ την πάτησα. Το να αγοράσω το Slim δεν νομίζω, είναι λίγο υπερβολή προς το παρόν, οπότε είναι μια αγορά η οποία δεν... Τώρα, εάν κάποιος από εσάς έχει το Slim από κάτω και ίσως το θέλει, ας μου πει, δεν ξέρω. Τώρα, είναι από αυτά που πολλές φορές, ξέρετε, δεν προσέχουμε και την πατάμε. Γι' αυτό θέλει, σας ξαναλέω, ιδιαίτερη προσοχή και είναι ωραία μερικά τέτοια unboxing, τα οποία μας δείχνουν αυτά για τα οποία δεν είμαστε καθόλου προσεκτικοί. Επίσης είναι δύσκολο να το φτιάξεις, να κρύσεις. Wow. Τέλος πάντων. Ας στην άκρη τώρα, δεν θα κάτσω να το φτιάξω τώρα. Γενικά με το PS Vita είμαι ικανοποιημένος. Το μόνο κακό είναι ότι δεν έχω υπερβολικά μεγάλο αριθμό παιχνιδιών. Έχω κάποια πολύ ωραία τα οποία τα τερμάτισα σχεδόν. Και κάτι άλλο το οποίο ήρθε, αλλά σας το άνοιξα μόνο του, πήρα και αυτό εδώ. Έχετε δει κατά καιρούς, είναι το καλώδιο τροφοδοσίας που μπαίνει στο Power Brick και φορτίζει το PS Vita. Είχα ήδη ένα τέτοιο. Απλά επειδή ήθελα να το έχω μαζί με το Power Brick και ήθελα ένα ξεχωριστό για να μπορώ να το φορτίζω από το Power Bank που έχω όταν πάω ταξίδια, πήρα το καλώδιο αυτό προκειμένου να το συνδέω στο Power Bank και να μου στέλνει ρεύμα και να το φορτίζω οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας θέλω, χωρίς να χρειάζεται να κουβαλάω μπρίζες. Και μάλλον τα ταξίδια μου από εδώ και πέρα κάπως έτσι θα είναι. Ελπίζω να σας άρεσαν. CheckTechNow, Κώστας εδώ και θα τα πούμε σε ένα επόμενο eBay unboxing και όχι μόνο. Γεια σας παιδιά!